Η Ελλάδα λοιπόν του 2023 δεν θυμίζει σε τίποτα εκείνη του 2015 έως 2019. Τότε είχαμε κλειστές τράπεζες, μηδενική ανάπτυξη. Αντίθετα σήμερα, ο τόπος αναπτύσσεται με ρυθμό τριπλάσιο της Ευρώπης. Οι επενδύσεις μας ξεπερνούν τα 15 δισεκατομμύρια ετησίως. Η ελληνική οικονομία βγήκε από την επιτήρηση, αναβαθμίστηκε 12 φορές. Βρίσκεται ένα βήμα από την επενδυτική βαθμίδα, από φθηνότερο δηλαδή δανεισμό επιχειρήσεων και νοικοκυριών. Και μόλις χθες η Eurostat ανακοίνωσε ότι το 2022 έκλεισε για τη χώρα μας με πρωτογενές πλεώνασμα έναντι πρόβλεψης για έλλειμμα. Μικρό μεν, αλλά πλεώνασμα. Ξεπεράσαμε τις προσδοκίες. Η οικονομία μας πηγαίνει καλύτερα από αυτό το οποίο εκτιμούσαμε και εμείς. Ακούστε. Ο Νίκος Καζαντζάκης έγραφε «Το ψέμα είναι ανανδρία». Γι' αυτό και είμαι εδώ, όχι για υποσχέσεις, αλλά για λόγια λίγα και καλά που αποτυπώνονται σε πράξεις. Από εμένα ψέματα δεν πρόκειται να ακούσετε. Γιατί τι σας είχα πει εδώ για την Κρήτη μας, για τα μεγάλα έργα τα οποία δρομολογούμε πριν από 4 χρόνια. ΒΟΑΚ, λιμάνια, αεροδρόμια, ασφαλείς μεταφορές και τόνωση του τουρισμού, αρδευτικά έργα ώστε να στηριχθεί η παραγωγή και τα χωριά μας και τρίτον πολιτισμός και πράσινο για μια καλύτερη ζωή στις πόλεις μας. Σας κοιτώ λοιπόν στα μάτια και σας απαντώ. Στο βόρειο οδικό άξονα ξεκίνησε κιόλας το πρώτο κομμάτι και αύριο υπογράφεται η σύμβαση για το δεύτερο κομμάτι να μπουν μηχανήματα στο κομμάτι Χερσόνησος Νεάπολη. Και αμέσως μετά θα έχουμε και τις οριστικές προσφορές για το μεγάλο κομμάτι της σύμβαση παραχώρησης από το Ηράκλειο στα Χανιά και μέχρι την Κίσαμο. Θα επαναλάβω αυτό το οποίο σας έχω πει. Θα παραδώσω στην Κρήτη έναν υπερσύγχρονο αυτοκινητόδρομο από την Κίσαμο ως τη Σιτία. Το ΒΟΑΚ εμείς τον σχεδιάσαμε, εμείς τον χρηματοδοτήσαμε, εμείς τον αρχίσαμε και εμείς θα τον τελειώσουμε. Φίλες και φίλοι, πριν από 4 χρόνια κάποιοι μας έλεγαν ότι η θάλασσα δεν έχει σύνορα. Και έτσι παραπάνω από 1 εκατομμύριο μετανάστες όργωναν τον τόπο. Όμως εκείνη η χώρα ξέφραγο αμπέλη δεν υπάρχει πια. Οι παράνομες ροές αποτρέπονται. Και σε πείσμα εκείνων των φωνών, θα το ξαναπώ εδώ, από την άλλη άκρη της Ελλάδος, ο φράχτης στον Εύρο επεκτείνεται και μάλιστα με τη σφραγίδα της Ευρώπης, που απέρριψε την άθλια τροπολογία Παπαδημούλη, η οποία ζητούσε η άμυνα των εξωτερικών συνόρων, προσέξτε, να μην χρηματοδοτείται από κοινοτικούς πόρους. Να τη χρηματοδοτούμε όλοι εμείς, όλοι εσείς οι Έλληνες φορολογούμενοι. Είναι οι ίδιοι και οι ίδιες φωνές που αργότερα μας είπαν ότι η άμυνα τάχα δεν είναι αυτός ο σκοπός. Για να πάρουν την απάντησή τους. Με τι? 24 νέα μαχητικά Ραφάλ, 86 εξυγχρονισμένα F-16 Viper. Τα πρώτα σταθμεύουν ήδη εδώ στην 115 πτέρυγα μάχη στη Σούδα. Για εμάς, αδιαπραγμάτευτη προϋπόθεση της οικονομικής ευημερίας είναι η προάσπιση της εθνικής κυριαρχίας. Δεν κάνουμε ούτε βήμα πίσω από τα εθνικά μας δίκαια. Με ειλικρίνεια θα προσθέσω ότι ποτέ αυτή η κυβέρνηση δεν επικαλέστηκε τις πολλές τρικυμίες που διαχειρίστηκε για να παραιτηθεί από τους στόχους της. Θα μου ήταν πάρα πολύ εύκολο να έρθω σήμερα και να σας πω μας έτυχαν τόσα πολλά, η μία κρίση μετά την άλλη. Δεν είχα χρόνο να υλοποιήσω το προεκλογικό μας πρόγραμμα. Δεν έγινε αυτό. Υπηρετήσαμε τους στόχους μας. Τους πετύχαμε τους στόχους μας. Αλλά από την άλλη, θυμάμαι χαρακτηριστικά όταν μιλούσα εδώ λίγο παραπέρα στην άλλη άκρη του λιμανιού. Όταν σας μίλησα το 2019, δεν σας υποσχέθηκα θαύματα. Δεν είμαι θαυματουργός ούτε μάγος. Σας υποσχέθηκα μεθοδική δουλειά και μεγάλη προσπάθεια. Προσπάθεια που διαρκεί. Καθώς η Ελλάδα που χτίζουμε, αυτή η Ελλάδα που οραματιζόμαστε,
απέκτησε πια γερά θεμέλια. Έχει έτοιμους τους πρώτους ορόφους. Πρέπει τώρα να ολοκληρώσουμε το οικοδόμημα.